Καλημέρα κύριε Καλημέρα, ευχαριστώ Γεωργιάδη. πολύ την πρόσκληση. Καλώς ορίσατε και στην πόλη μας. Βρισκόσαστε Ευχαριστώ εδώ πολύ. και πολλές ώρες από χθες. Κύριε Γεωργιάδη, είναι γνωστό και ο ελληνικός λαός το δέχεται ότι η κυβέρνησή σας ήταν πάρα πολύ έτοιμη και μόλις πήρατε την εξουσία αρχίζετε να υλοποιείτε σειρά προεκλογικών σας υποσχέσεων. Όπως ήταν το θέμα της ελάφρυνσης των ασθενέστερων τάξεων, τη μείωση του ΕΦΙΑ, 120 δόσεις, δηλαδή μια σειρά από νομοσχέδια πανέτοιμη. Η κοινή γνώμη όμως σας κριτικάρει για το ότι ήσασταν ανέτοιμοι για το μεταναστευτικό. Τι έχετε να δηλώσετε? Το μεταναστευτικό ζήτημα προφανώς είναι πολύ πιο δύσκολο και δύσκολο στη διαχείριση ζήτημα από ότι είναι ο ΕΦΙΑ. Διότι δεν είναι θέμα ενός νόμου και ενός αριθμού, είναι θέμα διαχείρισης ανθρώπων. Ανθρώπων από όλες τις πλευρές. Άρα, όχι, δεν συμφωνώ. Η κυβέρνηση μέσα στους πρώτους τρεις μήνες άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε τη ΣΥΡΙΖΑ και ήδη χτίζει τα πρώτα κλειστά προαναχωριασιακά κέντρα. Νομίζω έχουμε πάει αρκετά γρήγορα. Ναι, κύριε Γεωργιάδη, όμως θα μπορούσατε διαχειριστικά να ψηφίσετε, αν το είχατε προβλέψει, πιο νωρίτερα τον νόμο για το μεταναστευτικό, διότι γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι ο προηγούμενος νόμος ήταν άστα να πάνε. Οπότε, αν το είχατε ψηφίσει στρατηγικά νωρίτερα, σήμερα θα είχαν περάσει και 3-4 μήνες, άρα θα πλησιάζαμε να έχουμε και τις πρώτες επιστροφές. Δεν θα είχαμε τίποτα. Πολλά. Ο καινούριος νόμος επιστροφές τις μειώνει από τα 10 χρόνια στους 6 μήνες. Ωραία, ακόμα άρα θα πλησιάζαμε. Ακόμα το αν θα φύγουν οι πρώτοι το Μάρτιο, θα φύγουν οι πρώτοι το Δεκέμβριο, δεν αλλάζει κάτι. Οι ροές δεν σταματάγαν από αυτό. Γιατί για να σταματήσουν οι ροές, να βλέπουν ακόμα να επιστρέφει. Ναι, δεν αλλάζει ότι, αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να έρχονται κι άλλοι όμως. Δηλαδή... Όχι, μέσα στο χειμώνα δεν μπορεί να έρχονται. Μέσα στο χειμώνα σταματάνε οι ροές. Όλος ο σχεδιασμός αυτός είναι ακριβώς, ότι αξιοποιεί το διάστημα του χειμώνα που οι ροές σταματάνε για να οριμάσει τον θεσμικό σου πλαίσιο και να τους διώχνει προς τα πίσω. Ναι, σήμερα όμως που μιλάμε, η κατάσταση στα νησιά, παρόλο το ότι έχετε φέρει κόσμο στην εδωχώρα, παραμένει υψηλός ο αριθμός. Αυτό σας λέω, και να είχαμε αλλάξει τον νόμο τον Ιούλιο δεν θα άλλαζε αυτό. Γιατί δεν μπορείς να πας κάτω από ένα όριο στον νόμο, διότι υπάρχουν ευρωπαϊκές και διεθνείς νομοθεσίες που δεν το επιτρέπουν. Ναι, δεν μπορείς να πεις, λέει, σε απελάβνω την πρώτη μέρα, αυτό δεν γίνεται. Ως προς τη φύλαξη των σύνορων, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα θαλάσσια σύνορα είναι πολύ δύσκολο να φυλαχτούν και δεν είναι τόσο απλό. Στα χερσαία σύνορα όμως, που είναι πιο εύκολο, άκουσα με έκπληξη πριν μερικές μέρες τον κύριο Συρίγο στο Κόντρα να λέει ότι το 25% των ροών ήταν από τα χερσαία σύνορα. Κοιτάξτε, εκεί έχουν βρει ένα κόλπο στον Εύρο να παρακάμπτουν το φράχτη. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν το κάνουν χερσαία. Παίρνουν σε βάρκες, παρακάμπτουν το δέλτα του Νείλου, το δέλτα του, συγνώμη, του Εύρου και στην πραγματικότητα προσπερνάνε το φράχτη μέσω της θαλάσσης πάλι. Αυτό τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει αρχίσει να αντιμετωπίζεται. Μάλιστα. Ως προς το θέμα των κλειστών κέντρων, το οποίο θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ θετικό μέτρο. Με κάνει εντύπωση όμως ότι όσες φορές ρωτώ εκπροσώπους της κυβέρνησης για το ποιος είναι ο προγραμματισμός και πότε θα ξεκινήσουν και πότε θα τελειώσουν, δεν ακούω κάποια απάντηση. Έχουν δεν φαίνεται ξεκινήσει. Να υπάρχει σχέδιο. Έχουν ξεκινήσει. Με τι χρονοδιάγραμμα? Σας είπα, μέσα στο επόμενο δίμηνο θα υπάρχουν έτοιμα τα κέντρα που θα υποδέχονται τους πρώτους. Η ροή θα είναι έλεγχος του αν είσαι στο υψηλό ή στο χαμηλό προσφυγικό προφίλ. Αν είσαι υψηλό προσφυγικό προφίλ, θα μπαίνεις σε ανοιχτά κέντρα. Αν είσαι κλειστού σε χαμηλό προσφυγικό προφίλ, θα μπαίνεις σε κλειστά κέντρα. Ναι. Εκεί θα γίνονται όλοι οι εξέτασεις του αιτήματος του ασύλου σου και όταν στο εξάμεινο αποφανθεί η Επιτροπή ότι πρέπει να αποελαθείς, θα μπαίνεις στο πλοίο και θα γίνεις στην Τουρκία. Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, να ρωτήσω κάτι. Το θέμα είναι ότι υπάρχει έκδηλη ανησυχία, έτσι, των Ελλήνων για το ποιοι είναι τελικά αυτοί που φθάνουν στις ακτές των νησιών μας και πόσοι ανάμεσά τους δεν είναι ούτε πρόσφυγες φυσικά, ούτε και μετανάστες. Και θα ήθελα να μου πείτε πώς να αντιδράσει και αν είναι δικαιολογημένοι κάτοικοι του κατοικού από τα Βρασνά ή από τα Διαβατά όταν ακούει από την άλλη τον κύριο Χρυσοχοίδη να δηλώνει πως η κατάσταση δεν είναι διαχειρίσιμη, γιατί προκάλεσαν εντύπωση και η δηλώση. Η ανησυχία των μεταναστευτικών είναι δόκιμη και εγώ την έχω και είναι λογικό ο κάθε άνθρωπος να φοβάται. Κανένας δεν λέει το αντίθετο σε αυτό. Εδώ όμως έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πραγματικό ζήτημα. Έχουμε ένα χειμώνα που δεν μπορούμε να αφήσουμε τα νησιά να καταστραφούν. Δηλαδή τι θα πούνε κάτι στα Βραχνά, να αφήσουμε τηλέφωνο να καεί το χειμώνα?
Ναι, Το καταλαβαίνω αυτό. εκείνο το οποίο, όχι, αυτό δεν νομίζω ότι σας κατηγορεί κανείς, αλλά σας κατηγορεί ενώ είχατε πει ότι θα μιλήσετε πρώτα και θα προετοιμάσετε τις τοπικές κοινωνίες. Δεν το είδαμε αυτό Εγώ να δεν γίνεται. μπαίνω τώρα, ακούσε, σε κατατόπους διαχείρισης δεν μπαίνω, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Αν Ναι, θέλετε ναι. να ρωτήσετε το Υπουργείο, πολύ ευχαρίστω. Αυτά είναι ζήματα των αρμοδίων. Θα τους πάρετε, λέω, να τους ρωτήσετε. Μάλιστα. Για την συνάντηση Τραμπ με τον Ερντογάν, φαίνεται ότι ο Ερντογάν βγήκε νικητής, έτσι τουλάχιστον λένε τα μέσα. Για Και ποιο ότι, λόγο ακριβώς βγήκε, τι πήρε ο Ερντογάν, μπορεί να μου πείτε για να καταλάβω γιατί νικητής. να σας πω, φαίνεται ότι πάει να ανασταλεί το θέμα της γενοκτονίας των Αρμενίων, δεν έχει αποφασιστεί, αλλά φαίνεται ότι πάει να ανασταλεί και φαίνεται ότι από τις δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ για τον Ερντογάν υπήρχε μια θετική διάθεση προς την Τουρκία, ότι είναι ο καλύτερος σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Πώς είναι ο καλύτερος σύμμαχος του ΝΑΤΟ όταν απειλεί την Ελλάδα? Πάμε λίγο να το δούμε λίγο με τη σειρά. Πέραν τώρα των δημοσίων σχέσεων, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι ένας πρόεδρος Αμερικής δεν θέλει να χάσει εύκολα την Τουρκία από σύμμαχο. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, μια Και πολύ έχει στρατηγική και πολύ θέση, θέση. φυσικά. Άρα θα κάνεις πολλές προσπάθειες για να την κρατήσεις από εδώ, ώστε τελικά δεις τι θα γίνει. Πάμε να δούμε στην πράξη τι έγινε. Είπε ο κύριος Τραμπ στον κύριο Ερντογάν. Έχεις κάθε δικαίωμα ως ανεξάρτητο κράτος να αγοράσεις όπλα από τους Ρώσους. Αλλά σε παρακαλώ πολύ τους S-400 να τους πάρεις, να τους πατήσεις με τρακτέρ, να τους κάνεις κομμάτι για να τους εξαφανίσεις την προσωπική σου. Αλλιώς δεν μπορεί να πάρεις τα F-35. Πείτε μου τώρα, τι πήρε ο Ερντογάν ως προς τα F-35? Σκοπεύει να πάρει τρακτέρ και να διαλύσει το S-400? Όχι. Προφανώς δεν θα το Δεύτερο. Κάνει μάλλον. Μπράβο. Δεύτερο. Είπατε ότι μπλοκαρίστηκε το ψήμα της γενοκτονίας. Δεν μπλοκαρίστηκε. Απλώς αυτό το οποίο μπλοκαρίστηκε ήταν να το περάσει με πήγουσα διαδικασία. Είχε τεθεί το αίτημα στη Γερουσία. Ναι, μπλόκαρε η να μην επιχείρηση. Γίνει. Ναι. Ναι. Θα προχωρήσει με την κανονική διαδικασία. Η πλειοψηφία υπέρ του ψηφίσματος παραμένει στη Γερουσία. Δεν χάθηκε. Ωστόσο, ναι. ήταν μια πρώτη νίκη έτσι όταν, για τον ναι, Βόητρο. Όταν έχουμε όμως έναν Ερντογάν ο οποίος καταπατά διεθνείς ηθίκες και το παίζει ο καουμπόι της γειτονιάς μας και το λες ότι είναι ο καλύτερος σύμμαχος του ΝΑΤΟ, δεν είναι και. Δεν νομίζω ναι, ότι τον κόβει στον αέρα. Επαναλαμβάνω ότι στην πολιτική θα πρέπει να βλέπετε την μεγάλη εικόνα. Είναι βέβαιο ότι οι ΗΠΑ καταβάλουν προσπάθεια να κρατήσουν την Τουρκία στη Δυτική Συμμαχία. Αυτό είναι στο γενικότερο συμφέρον της Δύσης και της Ελλάδος, το να μείνει στη Δυτική Συμμαχία. Εγώ μένω πάντα στην ουσία, όχι στις σάλτσες. Οι σάλτσες είναι ωραίο πράγμα για τη διπλωμάτια, κάτι θα πεις. Το θέμα είναι να πάμε στην ουσία. Κάποια δραματική αλλαγή σχέση των ΗΠΑ Τουρκία με επίσκεψη του Ερντογάν δεν είδα. Δεν είδα. Αν κέρδισε κάτι ο Ερντογάν, κέρδισε τη φωτογραφία στο Λευκό Οίκο που του δίνει κάποιες ανάσες πολιτικές. Αλλά ότι επί της ουσίας γυρίζει νικητής, μου είπατε, εγώ δεν το βλέπω. Το ευχόμαστε. Πάμε στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Η εικόνα της δικαιοσύνης, κύριο Γεωργιάδη, να αλληλοκατηγορούνται οι εισαγγελείς, να γίνονται όλες αυτές οι παρατυπίες από την εισαγγελέα διαφθοράς. Τι μήνυμα είναι δίνει στον κόσμο? Είναι πάρα πολύ αποκαρδιωτική. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι, ναι, ότι θεωρείτε, ίσως το χάσαμε λίγο. Το θεωρείτε ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης, επειδή εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι επιχειρηματίας και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τη λειτουργία των πολυεθνικών εταιριών. Θεωρείτε ότι μπορεί να η Νοβάρτης να καταδικαστεί για λάδωμα έστω και γιατρών, όταν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μια πολυεθνική εταιρεία που έχει ταμεία, που έχει ισολογισμούς, που δεν της φεύγει ευρώ, θα έχει κάνει ποτέ? Έχω πει από την πρώτη μέρα ότι, κατά τη γνώμη μου, είναι εξαιρετικά δύσκολο, αδύνατο να αποδειχθεί δικαστικά κάτι τέτοιο για την Νοβάρτης. Οι πολυεθνικές εταιρείες έχουν πολύ τυπικά λογιστήρια και δεν μπορώ να φανταστώ πώς η Νοβάρτης θα μπορούσε να μετακινεί μαύρα λεφτά. Το έχω πει από την πρώτη μέρα που έχει αυτή η ιστορία. Μαύρα λεφτά, να ξέρετε, μπορεί να έχουν εταιρείες πιο, ας το πούμε έτσι, λιγότερο εσωτερικά ελεγχόμενες. Δεν λέω ότι η Νοβάρτη είναι μια αγία εταιρεία, εμάς εδώ έτσι. Λέω ότι αυτή η εικόνα ότι η Νοβάρτη έδινε στο κεφάλι. Ναι, αλλά και οι άλλες πολυεθνικές νομίζω με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν. Δεν νομίζω ότι Μα, λειτουργούν. Μα χαίρομαι που το λέτε. Είσαι ο πρώτος μεσογράφος που μου κάνει τη ερώτηση. Εγώ έχω πει ως πρώην υπουργός. Όλες οι πολυεθνικές με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν. Δεν βλέπω και δεν έχω ακούσει να έχει κάνει η Νοβάρτη κάτι διαφορετικό από όλους τους άλλους. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Πάμε λίγο στο κομμάτι των Πρεσπών, της συμφωνίας των Πρεσπών. Κατηγορήστε σήμερα από τον αντιπολιτευόμενο τύπο ότι
Ενώ είχατε πει ότι θα μπλοκάρετε την συμφωνία των Πρεσπών, δεν την μπλοκάρετε και μάλιστα θα βοηθήσετε να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Μπορείτε Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να μου δείξετε μια δήλωση που έχουμε πει ότι θα μπλοκάρουμε των Πρεσπών? Όχι, σας κατηγορώ ότι είπατε θα τον μπλοκάρετε μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν θα επιτρέψετε δηλαδή το γειτονικό κράτος να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί που το λένε, δεν το λέω εσείς, σίγουρα δεν έχουν διαβάσει αυτή τη συμφωνία. Η συμφωνία μέσα ρητός απαγορεύει, ρητός, με άρθρο ξεχωριστό, να χρησιμοποιήσει στο μέλλον οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση τη συμφωνία αυτή καθ' αυτή για να μπλοκάρει την ενταξιακή πορεία των Σκοπίων. Δηλαδή, αν βγει ένας πρωθυπουργός της Ελλάδας και πει βάζω βέτο γιατί δεν συμφωνώ με τη συμφωνία των Πρεσπών, αυτομάτως τα Σκόπια πάνε στο Διεθνές Δικαστήριο και μπαίνουν μετά παντός Μακεδονία και τέρμα. Άρα αυτό θα το κάνετε μόνο αν δεν τηρήσουν τη συμφωνία? Είναι κάτι που το έχω πει προεκλογικά εγώ τουλάχιστον χίλιες φορές και εδώ στη Θεσσαλονίκη θυμάμαι να το λέω στον Ναι, σας έχω ακούσει ότι αν δεν τηρήσουν τη συμφωνία θα μπλοκάρουμε. Εγώ ψέματα στον κόσμο δεν έχω πει ποτέ. Ναι. Δεν διανοούμε για ένα εθνικό θέμα από ψέματα και ξεκαθαρίζω. Ο Μέγας Αλέξανδρος του Βαβυλώνα να γίνει πρωθυπουργός αύριο με ένα μαγικό τρόπο, η συμφωνία των Πρεσπών δεν μπορεί μονομερώς να καταργηθεί την Ελλάδα. Μάλιστα. Και πάμε λίγο τώρα στο Υπουργείο σας. Αλλά όσοι διαφωνείτε με αυτό και δεν σας αρέσει, τα παράπονα στο Τσίπρα, στην Παπακώστα, στον Καμένο, σε εμάς. Εμείς και καταψηφίσαμε και πρώτα στην Υπηρεσία κάναμε και στα συλλαλητήρια πήγαμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε το κάναμε. Ωραία. Πάμε τώρα στο Υπουργείο σας. Παρακολουθώ στενά το Υπουργείο σας και βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που έχουν γίνει, όπως παραδείγματος χάρη με το εργοστάσιο βιομηχανίας Ζάχαρης, με την BlackRock, με την επένδυση στη Σύρο, με την Greta Farm, με την Ελούντα, με την Αφάντου, με την Κασιόπη, με το Ελληνικό. Πότε βλέπετε να αποδίδουν όλες αυτές οι θετικές, κατά τη γνώμη μου, Κοιτάξτε, ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς, γιατί είστε πραγματικά πολύ ενημερωμένος και με εντυπωσιάζετε, πραγματικά. Οι περισσότεροι συνάδελφοι δυστυχώς δεν τα παρακολουθούν. Γιατί έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά στο Υπουργείο. Κοιτάξτε, η οικονομία, όπως ξέρετε, θέλει κάποιο χρόνο για να οριμάζουν αυτά που κάνει. Δεν γίνονται αυτομάτω με το πάρτι ενός σκουπιού. Όλα αυτά αυθριστικά μαζί πιστεύω στο 2020 θα αρχίσουν να δείχνουν πολύ μεγάλη διαφορά στην οικονομία. Μάλιστα. Ένα θέμα το οποίο πολλοί πολίτες έτσι είναι δυσαρεστημένοι και που το ακούω. Στη ρύθμιση για τις 24 και 48 δόσεις που προωθείτε, το επιτόκιο είναι πάρα πολύ υψηλό, είναι 6,5%. Δεν νομίζετε ότι πρέπει να κάνετε κάτι γι' αυτό? Κοιτάξτε, μου θέτει ένα θέμα που είναι αρμόδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Α, είναι του Υπουργείου Οικονομικών. Και έχει να κάνει και με τη διαδράμμιση του τεχνού. Δεν θέλω να εμπλακώ, ήθελα να πω κάτι να είναι λάθος. Μάλιστα. Να σας. Ναι. Θέλει να παρέμβω λίγο. Σας ακούσαμε χθες, κύριε Γεωργιάδη. Ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπατε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια η Θεσσαλονίκη θα είναι μια άλλη, μια διαφορετική πόλη. Ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα επενδύσεων και έργων που αφορούν την πόλη μας. Και αν εφαρμοστούν κατά γράμμα θα αλλάξουν τελείως το προφίλ της πόλης. Αυτό το εάν. Να το προσπεράσω, να το αφήσω έτσι. Γενικά, ήταν μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει να τηρούμε τα χρονοδιαγράμματά μας και να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Το ίδιο πιστεύω θα γίνει και τώρα. Mm-hmm. Είμαι λοιπόν εξαιρετικά ευτυχής, διότι πράγματι πιστεύω ότι όλα πάνε όπως τα έχουμε σχεδιάσει. Και θα γίνουν όλα. Μάλιστα. Όσον αφορά το μετρό, μόνο αυτό μία. Βεβαίως. Είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Πιστεύετε πως δεν θα αλλάξει κάτι, έτσι? Γιατί αφορά και πολύ κόσμο τώρα όχι. Που σας ακούει, έτσι. Και άλλωστε και η απόφαση που πήραμε επίμαχη για τα αρχαία ακριβώς γίνεται για να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Για αυτόν τον λόγο, μάλιστα. Θα επανέλθω λίγο στη δικαιοσύνη που παρέλειψα να το πω προηγουμένως. Έχετε σκοπό να γίνει η δικαιοσύνη τελείως ανεξάρτητη και να εκλέγει αυτοί που τη διοικούν ανεξάρτητα χωρίς την παρέμβαση της Βουλής? Υπάρχει μια σχετική συζήτηση στην αλλαγή του συντάγματος, δεν ξέρω πώς θα χειριμάσει. Μάλιστα. Πάμε και τώρα στο θέμα, αφήνω τελευταίο το θέμα του εορτασμού των Πολυτεχνείων. Ψηφίσατε το νόμο για το άσυλο και κατά τη γνώμη του κόσμου, αλλά και κατά τη δική μου, και πολύ σωστά το κάνατε. Και πολύ σωστά προσπαθείτε να επιβάλλετε την τάξη στα πανεπιστήμια, διότι δεν είναι η εικόνα που αυτή στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν φοβάστε όμως ότι τώρα με την γιορτή του Πολυτεχνείου κάποιο ατύχημα? Εντάξει. Καθώς δεν φοβάμαι. Αν ανησυχώ, αυτό είναι το ρήμα που θα χρησιμοποιούσα, ναι, ανησυχώ ότι μπορεί να γίνουν πράγματα. Πιστεύω όμως γενικά ότι όταν το κράτος είναι αποφασισμένο, όλοι αυτοί είναι τρασίβιλοι.
Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι όταν βλέπουν το κράτος λειτουργεί, μαζεύονται. Η αδυναμία του κράτους τους αποθρασύνει. Εσείς γενικότερα από τη διαχείριση του κυρίου Χρυσοχοίδη είστε ικανοποιημένος? Θα θέλατε να γίνει κάτι άλλο ή να μην γινόταν? Το θέμα των εξαρχείων και των παρελθόντων κλπ. Είναι άλλο θέμα. Άκουσα σήμερα εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι η σύγκλητος στην ΑΣΟΕ λανθασμένα αποφάσισε το κλείσιμο της σχολής και ότι το είπε σήμερα στο Sky εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μάρκος, ναι. Δεν ήθελα να πω το όνομα του. Λοιπόν, και είπε ότι κακώς πήρε την απόφαση αυτή η σύγκλητος. Και σε τελική ανάλυση, οι φοιτητές που πήγαν εκεί να διαδηλώσουν, πήγαν στο σπίτι τους. Γιατί δεν τους αφήνουν να μπουν στο σπίτι τους? Λοιπόν, λάθος. Αν το είπε, είναι τελείως λάθος. Πρώτα απ' όλα, όλοι πιστεύουμε και ο ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται με έχει δώσει μάχη γι' αυτό στο αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων. Το ανώτατο όργανο διοίκησης των πανεπιστημίων είναι η σύγκλητος. Η σύγκλητος έχει δικαίωμα να πάρει απόφαση, να το κλείσει, να το ανοίξει ή να το κάνει ό,τι θέλει. Το αν εμείς συμφωνούμε ή διαφωνούμε την απόφαση της σύγκλητος είναι ένα διάφορο θέμα. Είναι όπως αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε την απόφαση μιας κυβερνήσεως. Σωστά. Δεν σημαίνει όμως ότι εφόσον πήρε μια απόφαση κυβέρνηση δεν θα τηρήσουμε τον νόμο. Όταν θα έχουμε άλλη κυβέρνηση, θα δώσουμε μάχη δημοκρατική να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση με άλλους νόμους. Αλλά οι νόμοι που ψηφίζει μια νόμιμη κυβέρνηση τηρούνται. Και δεν συμβαίνει και με τις συγκλήτους. Μια νόμιμη σύγκλητος πήρε μια απόφαση. Το αν αρέσει δεν αρέσει τον κύριο Μάρκο είναι τελείως αδιάφορο ζήτημα. Ας μην του αρέσει. Εφόσον σέβεται το αυτοδιοίκητο πανεπιστημίων, εφόσον πρέπει να γίνει σεβαστή. Τώρα, οι φοιτητές, πάμε όλα, είναι αφοιτητές. Από όσες συλλήψεις και προσαγωγές γίνανε, το ένα δεν είναι αφοιτητής. Ήταν λέει αλληλέγγυοι. Τώρα, μέσα σε όλοι αυτοί που ήταν να μπουν μέσα, σίγουρα δεν είχαν κανένα απόλυτο δικαίωμα να πάρουν κόφη και να κόψουν αλυσίδα. Μα απόλυτο κανένα δικαίωμα. Και οι φοιτητές, εφόσον η σύγκληση αποφασίσει να κλείσει το πανεπιστήμιο, δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν σχολή, γιατί το πανεπιστήμιο είναι κλειστό. Είναι τόσο απλό. Και φυσικά έχετε ξεκαθαρίσει ότι είναι παράνομες οι καταλήψεις, είτε αυτές γίνονται σε σχολεία, είτε σε πανεπιστημιακές σχολές, είτε οπουδήποτε. Εγώ ποτέ ζωή μου δεν έχω κάνει κατάληψη, θεωρώ παράνομη, θεωρώ τελείως παράνομη πράξη. Και δεν θα κρύβω ότι θα πρέπει κάποιος κυβέρνηση να το κάνει, θα πρέπει να ορίσουμε ατομική αστική ευθύνη όσους κάνουν τις ζημίες, εκπληρώνουν οι ίδιοι και έναν ήλικη οικογένειές τους για τις ζημίες, τα σχολεία της πανεπιστημίας. Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ελπίζουμε καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.